Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε κατά μέτωπο επίθεση Ρωμά σε αστυνομικούς, εξαγριωμένη η Ρωμά για τον άδικο πυροβολισμό στο κεφάλι του 16χρονου, ο οποίος αυτή τη στιγμή χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Είχαμε επεισόδια, είχαμε άγρια επεισόδια, καθώς υπήρξε και ο πυροβολισμός του διοικητή της ΟΠΚΕ. Ναι, ναι, ο οποίος νοσηλεύεται, να πούμε, αυτή τη στιγμή σε κρίσιμη κατάσταση. Τον πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια άγριων επεισοδίων στο Μενίδη. Στο Μενίδη έγινε ο συγκεκριμένος πυροβολισμός. Γενικότερα υπήρξαν και άλλοι τραυματίες αστυνομικοί, 10 στο σύνολο, με πιο σημαντικό φυσικά τον πυροβολισμό του διοικητή της ΟΠΚΕ στο Μενίδη. Ήταν μία σειρά επεισοδίων. Προσπάθησαν, ήταν και στη Θεσσαλονίκη και στο Μενίδη. Σε ολόκληρη τη χώρα ήταν. Έχουμε. Δύο ήταν αστυνομικοί στο Μενίδη που δέχτηκαν πυρά από καραμπίνες που κρατούσαν Ρωμά. Με τον έναν, όπως είπαμε, που είναι ο διοικητής της ΟΠΚΕ και πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, να δέχεται τον πυροβολισμό στο πρόσωπο, να μεταφέρεται στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή η κατάστασή του να κρίνεται κρίσιμη. Και ενός ακόμα αστυνομικού, ο οποίος και αυτός βρίσκεται στο νοσοκομείο τραυματισμένος από πυροβολισμό. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Είχαν στήσει, να πούμε, οδοφράγματα, ήταν σε πολλές περιοχές της Αθήνας και έγανε ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Προσπαθούσαν οι αστυνομικοί να εξομαλύνουν την κατάσταση. Είναι πολλοί τραυματίες που βρίσκονται στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, αστυνομικοί, οι οποίοι χτυπήθηκαν βάναυσα από τους Ρωμά. Όλα αυτά, λοιπόν, είναι φυσικά λόγω του πυροβολισμού που δέχτηκε ο 16χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος, να πούμε, ότι και αυτός είναι δεύτερη μέρα που είναι η κατάστασή του κρίσιμη και βρίσκεται στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Να πούμε ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Αλεξάνδρα Καραγιάννη, νομική εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά. Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βλέπουμε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Βλέπουμε πραγματικά να συμβαίνουν καταστάσεις οι οποίες δεν τιμούν κανέναν. Ναι, λυπάμαι πάρα πολύ για όλα αυτά. Δυστυχώς η βία φέρνει βία. Να ευχηθώ στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραυματιστεί, αστυνομικοί, Ρωμά, διαδηλωτές, Ρωμά και μη Ρωμά. Εύχομαι ότι θα αναρρώσουν γρήγορα και ότι όλο αυτό το πράγμα θα σταματήσει. Βεβαίως είναι λογικό και αναμενόμενο οι άνθρωποι να διαμαρτύρονται. Δεν είναι μόνο οι Ρωμά αυτή τη στιγμή οι οποίοι διαμαρτύρονται. Και το κομμάτι της διαμαρτυρίας, όταν δεν υπάρχει βία, είναι υγιές. Η διαμαρτυρία θα πρέπει να υπάρχει, γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή η χώρα μας αντιμετωπίζει ένα σοβαρό ζήτημα, ένα συστημικό πρόβλημα αυθαίρετης αστυνομικής βίας. Και αυτό είναι που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Είναι Ρωμά και μη Ρωμά οι οποίοι διαδηλώνουν αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει βία. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει βία και από την πλευρά της αστυνομίας πλέον και ότι όλο αυτό το πράγμα θα λήξει. Δεν βοηθάει κανένα. Εδώ βλέπουμε δυστυχώς, κυρία Καραγιάννη, αντί να λήξει το θέμα, γίνεται ακόμα και χειρότερο. Ξαναλέμε, έχουμε πυροβολισμό και τραυματισμό αστυνομικών από σκάγια. Έχουμε τον διοικητή της ΟΠΚΕ, όπου ήταν στην περιοχή του Μενιδίου, τον οποίο τον πυροβόλησαν στο πρόσωπο. Με καραμπίνα. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση ο άνθρωπος. Βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει ένα αντάρτικο και δυστυχώς δεν βλέπουν ερεμούν τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε, αν θέλετε, και μαζί τον πρόεδρο των Ρωμά. Το πρόεδρο των Ρωμά της Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Σαμπάνη. Ο οποίος κάνει έκκληση να σταματήσουν αυτές οι εξεγέρσεις, τα επεισόδια και οι επιθέσεις. Η κατάσταση του παιδιού του 16χρονου είναι κρίσιμη. Η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή. Προσπαθούμε να ψυχώσουμε λίγο τους γονείς και τον μπαμπά και τη μαμά και την γυναίκα του ακόμα. Καταλαβαίνετε, περνάμε μια δύσκολη μέρα σήμερα για το παιδί. Θα πάμε όλοι στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο να πληροφορηθούμε σήμερα ποια είναι η κατάσταση του παιδιού. Δεν έπρεπε να γίνει το συγκεκριμένο συμβάν. Το περιστατικό ήταν κατά τις 2 η ώρα το βράδυ, το παιδί 2.30 πήγε στο βενζινάδικο και έβαλε βενζίνα, δεν είχε λεφτά, έφυγε το παιδί, μπορούσαν να το αποφύγουν όλο αυτό.
Παρόλο αυτό, οι αστυνομικοί ήταν στο Βεντζινάδικο, εκεί ήταν και τα 4 άτομα και έγινε η καταδίωξη. Ήξεραν ότι το παιδί ήταν ανήλικο αυτό, 16 χρονών, δεν έκανε κανένα έγκλημα, δεν πλήρωσε τη βενζίνη. Δεν έπρεπε όμως να κάνεις καταδίωξη και να έχεις άσχημες προθέσεις να σκοτώσεις ένα παιδάκι 16 χρονών. Νομίζω, μπορούσαν να Σαββάνη, το αποφύγουν. Και το πρωί μπορούσαν να το διαπιστώσουν, γιατί είχαν τα στοιχεία, είχαν την πινακίδα του αυτοκινήτου και έγινε αυτό που έγινε. Ναι. Πήγε να αποφύγει το παιδί, ούτε χτύπησε κανένα μηχανάκι, ούτε κανένα αυτοκίνητο της αστυνομίας. Προσπαθούσε να πάει στο σπίτι του και ακριβώς περνώντας τις γραμμές για να στρίψει αριστερά στον οικισμό, εκεί πυροβολήθηκε το παιδί πίσω από τον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να χτυπήσει στο τοίχο του ξενοδοχείου που βρίσκεται στις φυλακές Διαβατών. Από τη δικιά μας την πλευρά κάνουμε έκκληση όλοι να ηρεμήσουμε, να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ζημιές. Το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι να δούμε την υγεία του παιδιού, πώς πάει. Και αυτό, δεν πρέπει να κάνουμε ζημιές. Πρέπει να κρατηθούμε, να δούμε το παιδί αυτό να γίνει καλά. Πιστεύω, αν και είναι δύσκολη η κατάστασή του, κάνω έκκληση σε όλους να ηρεμήσουμε, γιατί αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Προσπαθούμε μέσα τους προέδρους σε όλη την Ελλάδα να έχουμε επικοινωνία. Σήμερα ειδικότερα ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλάν Πασέ, ο κύριος Πάντσος, κάνει εκτάκτο συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για να δούμε περιττέρω τι θα γίνει. Mm-hmm. Η συνάντηση αυτή θα γίνει πάνω στα πλαίσια του γεγονότος αυτού με τον Υπουργό. Με ποιον θα συναντηθεί ο Υπουργός? Είναι εκεί η Πανελλαδική Συνομοσπονδία, ναι, ο πρόεδρος που εκπροσωπεί όλα τα σωματεία της Ελλάδος, ναι, και τα πρωτοβάθμια και τα δευτεροβάθμια όργανα. Mm-hmm. Και θα συζητήσουν το θέμα του 16χρονου παιδιού. Έτσι. Στάτωση που γίνεται σε όλη την Ελλάδα, mm-hmm, που έχουν ξεσηκωθεί, να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και να δούμε, ηρεμήσουν τα πνεύματα. Να αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι της αστυνομίας. Δεν λέμε ότι όλοι οι αστυνομικοί είναι κακοί, ήμαρτον. Υπάρχουν και καλοί, υπάρχουν και κακοί. Ναι. Αλλά να μην ξανασυμβεί τέτοιο γεγονός. Ναι. Μετά το γεγονός, δεν έχει κλείσει ακόμα ένα χρόνο με το Σιβάν στο Πέραμα, ξαναεπαναλαμβάνεται γεγονός το ίδιο με το 16χρονο παιδάκι, που κάλλιστα μπορούσαν να αποφύγουν όλο αυτό. Μπορούσαν, είχαν τις δυνατότητες. Δεν έκανε ένα πολύ σοβαρό έγκλημα, έβαλε βενζίνη, έφυγε, για 20 ευρώ δεν αφαιρείς μια μικρή ζωή, μια παιδική ζωή, 16 χρονών παιδάκι. Μάλιστα, κυρία Καραγιάννη, ναι, ακούμε το τι είπε ο πρόεδρος των Ρωμά της Κεντρικής Μακεδονίας.